Γεια σας παιδιά, Ακμαρικές εδώ, καλωσορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Όπως είδατε άλλαξα λίγο το intro, ναι, το άλλαξα λίγο, αλήθεια είναι. Πιστεύω να σας αρέσει και τα Χριστούγεννα, μετά θα δω τι θα κάνω, ίσως βάλω χωρίς intro πάλι, θα δούμε. Τέλος πάντων, αυτό είναι το intro για τώρα. Παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε και μετά τα Χριστούγεννα εγώ αυτό θα βάζω. Μέχρι το Πάσχα αυτό θα βλέπετε, εντάξει, δεν θα καθίσω εγώ να φτιάχνω άλλο, αυτό. Εντάξει, τέλος. Λοιπόν, αυτό το βίντεο δεν είναι κάποιο βίντεο από αυτά που έχετε συνηθίσει, δεν είναι tutorial, δεν είναι τίποτα. Okay, δεν είναι ούτε vlog ούτε tutorial, είναι ένα άλλο βίντεο το οποίο τα κάνω κάποιες φορές. Θα συζητήσουμε για διάφορα θέματα, τα οποία τα έχω στο κεφάλι μου περίπου. Εντάξει, θα χρειαστεί πολλά κάτι σε αυτό το βίντεο που τη φαίνεται, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καταρχάς θα μιλήσουμε λίγο για το τι παίζει από πίσω μου, γιατί είμαι σε ένα γραφείο με πράγματα. Λοιπόν, τα πράγματα καταρχάς θα πω είναι λίγο πρόχειρα, να βλέπετε. Τώρα θα μου δείτε, Άγγελε, γιατί είναι αυτό εδώ, γιατί το είχα ζητήσει στο παλιό στούντιο και αυτό γιατί είναι εδώ. Γιατί, παιδιά, άλλαξα στούντιο, το καλοριφέρ αυτή τη στιγμή από πάνω είναι άδειο. Ξέρετε γιατί, γιατί ανάψαμε το καλοριφέρ, παιδιά, πειράζει, παιδιά. Το έχω μετακινήσει πια εδώ πέρα, πιστεύω ότι σας αρέσει. Ναι, ναι, είναι κάτι τέτοιο, αλλά είναι πολύ γεμάτο το παιδί μου. Και ξέρω, μπορεί να χρειαστεί να βγάλω και πράγματα, είναι πάρα πολύ γεμάτο. Τέλος πάντων. Το πρώτο θέμα είναι παιδιά. Λέω, τι θέλω να περιμένετε από μένα τα Χριστούγεννα στο YouTube. Okay. Θα σας εξηγήσω λίγο τι παίζει πιο συχνά στο YouTube. Όχι μόνο στο YouTube, γενικά τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, τα Χριστούγεννα, ρε παιδιά. Όταν κάποιος πάει σπίτι από τις διακοπές, θα σου πάει τελειώνει, λέει τώρα διακοπές, ρε φίλε, εντάξει. Okay. Απλά ξυπνάει αργά. Ο κατοδικός και ο μέσος άνθρωπος πάντα ξυπνάει αργά και βλέπει τηλεόραση. Παράζει, τρώει, πάει διακοπές. Ο μέσος άνθρωπος. Okay. Λοιπόν, ο γκέιμερ τώρα ξυπνάει νωρίς. Κοιμάταρα και λιώνει στο game όλη τη μέρα. Λοιπόν, και ο vlogger Παύλο YouTuber τι κάνει. Μαντέψτε. Έλα, πάλι ξυπνάει νωρίς. Αποκλείει να ξυπνούσα εδώ. Νωρίς ξυπνάει και αυτό. Δηλαδή, έχω νωρίς ξυπνάω. Μην νομίζετε ότι τα Χριστούγεννα να κάθομαι μέχρι τις 10 η ώρα. Εδώ καλά Σαββατοκύριακο από τις 6 και 7 παρά σηκώνω. Okay. Δεν είναι και πολύ έτσι χαλάρωση. Και τραβάμε πολλά βίντεο. Λοιπόν, αυτά τα βίντεο τώρα, ακούστε, δείτε τι παίζει τώρα. Υπάρχουν δύο επιλογές που θα τα κάνουν. Κάποιοι προτιμούν να τα ανεβάζουν καθημερινά εκείνη την περίοδο, τέλος πάντων, το οποίο κοιτά. Δεν ξέρω κατά πόσο καλό είναι. Γιατί κάποιος μπορεί να τους βολεύει. Εμένα προσωπικά, παιδιά, δεν έχω πάντα βίντεο, οκ. Okay. Λοιπόν, κάποια βίντεο το παραδέχομαι λίγο προχειροφτιαγμένα, γιατί. Okay, το προηγούμενο βίντεο είναι προχειροφτιαγμένο, να το πω και αυτό έτσι, να μην πάρετε τίποτα λάθος. Είναι προχειροφτιαγμένο, αυτό με το τύπους κρυπτογράφησης. Είναι όμως γιατί, παιδιά, δεν έχω πολλές ιδέες για βίντεο κάποιες φορές ή κάποιες φορές έχω προλάβει να κάνω μοντάζ, λήψη του βίντεο. Παιδιά, αυτό δεν είναι έτσι δυο λεπτά όπως φαντάζεστε, είναι πάρα πολύ. Όσοι είστε YouTubers το ξέρετε. Τέλος πάντων, οπότε ναι, κάποιες φορές δεν τα προλαβαίνω και έτσι μπορώ να τα κάνω λίγο τσαβατσούλικα. Αλλά, λέω, γι' αυτό ακριβώς το λόγο εγώ τα Χριστούγεννα θα καθίσω, θα φτιάχνω βίντεο, δεν θα κάθουμε βέβαια, θα φτιάχνω βίντεο, αλλά αυτά τα βίντεο θα τα κρατάω και θα τα ανεβάζω ένα την εβδομάδα. Φυσικά και μέσα στην περίοδο των Χριστούγεννων θα υπάρχουν βίντεο ένα την εβδομάδα και βέβαια θα υπάρχουν και κάποια special. Okay. Αυτό. Πλάνε το ξέρετε και μετά τα Χριστούγεννα φυσικά για μια μικρή περίοδο, ελπίζω μεγάλη, μπορεί και μικρή όμως, κάθε Παρασκευή θα έρχεται λίγο ποιοτικό να σημειωθεί βίντεο, okay. Εντάξει, για τα Χριστούγεννα κάτι πρέπει να κάνουμε, 4 βίντεο θα τα κάνω πιστεύω, να έχουμε κάτι, 4 παραπάνω εννοώ, 6 με τις εβδομάδες που θα είμαστε διακοπές, οπότε καταλαβαίνετε. Λοιπόν, επίσης, δεύτερο νέο. Περιμένουμε τραγουδάκι. Το είπα κάπως αυτό, τέλος πάντων. Ναι. Να περιμένετε τραγουδάκι από εμένα μέσα στα Χριστούγεννα, δεν ξέρω πότε θα είναι. Εγώ προσωπικά, σκέφτομαι.
σκέφτομαι να το βγάλω στις 12 το βράδυ, τη μέρα της πρωτοχρονιάς. Που θα είναι μια χαρά ωρίτσα να ανοίξει η ανάσταση να το ακούτε όλοι. Μα εγώ είμαι σίγουρος ότι θα το ακούτε όλοι, γιατί δεν υπάρχει να το ακούτε. Θα το ακούσει κανείς έτσι. Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι πιστεύω να το βγάλω εκείνη την ώρα, γιατί θα είναι πάρα πολύ, είναι αρκετά καλή ώρα πιστεύω και αρκετά καλή μέρα. Να βγει ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι την πρωτοχρονιά. Τέλος πάντων, ποιος νοιάζεται για το αν θα βγει η πρωτοχρονιά. Σημασία έχει το πνεύμα. Τώρα όλο που σκεφτόμουν, παιδιά, να σου πω την αλήθεια, γιατί. Κοίτα, εάν το βγάλω εκείνη την ημερομηνία, ξέρετε τι παίζει θα γίνει. Να σας πω λίγο τι σκέφτομαι δηλαδή. Μου γράψει στα σχόλια πότε θέλω να βγει. Θα σας βάλω εγώ. Να καταλάβει, λέω. Τι προτιμάτε, να σας το βγάλω νωρίς, δηλαδή σε μια-δυο εβδομάδες, ή προτιμάτε να το βγάλω την πρωτοχρονιά το βράδυ στις 12. Κοιτάξτε, δείτε. Θετικό, εάν για εμένα, φυσικά για εσάς δεν νομίζω. Θετικό για εμένα, εάν το βγάλω την περίοδο. Όχι περίοδο. Αν το βγάλω τώρα μια-δυο εβδομαδούλες, ξέρετε τι θα είναι θετικό για μένα. Θα είναι ότι εσάς θα σας κολλήσει 100% γιατί τόσο ωραίο θα σας κολλήσει. Και μετά θα το τραγουδάτε συνέχεια. Οκ, okay, οπότε, επειδή δεν θέλω να σας κολλήσει, ή θέλω να σας κολλήσει μάλλον, αλλά πιστεύω ότι δεν θέλετε. Τέλος πάντων, μπορεί και να θέλετε. Λοιπόν, ακούστε, γράψτε μου στα σχόλια. Αν δεν μου γράψετε, θα το αποφασίσω μόνος μου. Δεν σας χρειάζομαι. Οκ, okay, λοιπόν. Είτε τώρα. Λίγο γενικό αυτό. Είτε τέλος πάντων σε μια-δυο εβδομάδες, είτε το βράδυ της πρωτοχρονιάς, ρε παιδί μου, στις 12 η ώρα το βάλουμε, ρε παιδί μου, πρεμιέρα. Ή πείτε μου τι ώρα θέλετε εκείνη το βράδυ, ρε παιδί μου, εγώ όλο το βράδυ ξυπνήσω θα είμαι εκείνη την πάρα. Επόμενο το νέο! Πιστεύω ότι κάτι γεμίζει στην κάμερα αυτό το χέρι, αλλά τέλος πάντων, ποιος νοιάζεται γι' αυτό! Λοιπόν, ο Μάρκος Γαβαλάς, τον ξέρω τον Μάρκο Γαβαλά, το ξέρω, δεν τον ξέρετε, αλλά εγώ τον ξέρω τον Μάρκο Γαβαλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, πιστεύω τον ξέρετε. Αν δεν τον ξέρετε, link στην περιγραφή. Οκ, okay, αν δεν τον ξέρετε, link στην περιγραφή. Γιατί αποφάσισε να κάνει σεζόν 2. Τώρα τι είχε παιχτεί, θα μου πείτε. Οκ, okay, λοιπόν, και εγώ έχω κάνει σεζόν 2, αλλά προσέξτε. Υπάρχει μια διαφορά. Εγώ κατά σεζόν 2, ποτέ δεν σταμάτησα όταν βγάζω βίντεο. Δηλαδή, ο Μάρκος έχει σταματήσει, κάνει κάποτε βίντεο. Ωραία βίντεο. Δεν θα τα συγκρίνω με τα δικά μου. Όχι ότι είναι καλύτερα τα δικά μου, απλά δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια σύγκριση. Δεν ξέρουμε ποια είναι καλύτερα, οκ. Okay. Γιατί κάποια βίντεο καλά, κάποια άλλα κακά και στα δύο κατάλληλα δεν είναι όλα ποιοτικά τόσο πολύ. Οπότε δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε και πάρα πολύ καλά. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο κανάλι του στην περιγραφή, να του κάνετε ένα subscribe, αποφάσισε να κάνει σεζόν 2. Και είχε σταματήσει το YouTube, γιατί το βαριόταν. Και μου είχε πει ότι το βαριόταν, και όχι μόνο το βαριόταν, ρε παιδιά. Δεν είχε ιδέες για βίντεο. Οπότε, ακούστε δηλαδή, τι θα κάνω εγώ, ρε παιδί μου. Spoil θα του κάνω τώρα. Όχι spoil, δεν λέει. Το raid λέει αυτό. Λοιπόν, θα πάτε όλοι στο κανάλι του, παιδιά. Να. Και εκτός από το ότι θα κάνετε εγγραφή, like, εγώ σας εμπιστεύω, τα ξέρετε αυτά από μένα. Άπειρες φορές τα έχω πει. Θα τα πω και στο τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα πω. Okay. Ναι, θα μπείτε. Αν γράψετε και ένα σχόλιο στο βίντεο που λέει σεζόν 2 τρέιλερ και θα του δώσετε και ιδέες για βίντεο, παιδιά. Δεν το έχει πει εκεί, αλλά θα το πω εγώ, επειδή εγώ είμαι φίλος του. Νομίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο πρέπει να μπείτε όλοι και να γράψετε σχόλιο. Να του πείτε ιδέες για βίντεο. Αυτό το παιδί κάνει τα πάντα. Δηλαδή, καθίστε να εξηγήσω τι είναι τα πάντα. Από Καραγκιόζη έως Minecraft. Έως ο Ρόμπλος, ό,τι θέλετε έχει κάτι. Δηλαδή, τι άλλο έχει κάτι, να θυμηθώ κάτσε, κάτσε, θα έχει κάτι σίγουρα, δεν υπάρχει. Έλα, να θυμηθώ τώρα κάτσε, κάτσε, όχι, για να μην λες. Δεν σου πω, έχει κάνει πολλά πράγματα, το ποιος κάτσε τώρα για το τι έχει κάνει, θα τα δείτε και μόνοι σας, είμαι και εγώ μέσα. Βέβαια, έχει τέτοιο φίλο, δεν το έχει βάλει στο κανάλι. Τι! Έτσι όλα τα βίντεο με μένα. Βέβαια, είμαι και εγώ μέσα. Λοιπόν, το επόμενο. Λοιπόν, πριν έρθει το επόμενο, σε ενημερώσω, μείνετε. Γιατί μόλις τελειώσει αυτό εδώ το σύντομο update, να ξέρετε τι θα γίνει, παιδιά. Θα βάλω χριστουγεννιάτικα πλάνα. Επειδή θα συζητήσουμε λίγο και για τη μαγεία του Χριστουγέννου, βέβαια. Τώρα θα συζητήσουμε για τη μαγεία του Χριστουγέννου, για τη μαγεία, για τη χαρά, μάλλον. Λοιπόν. Παιδιά, εγώ να ξέρετε, βίντεο που έχουν σχέση με τα Χριστούγεννα θα βγάλω πάρα πολλά. Οκ. Okay. Οπότε, εμένα τα Χριστούγεννα μου αρέσει να το ζω το Χριστούγεννιάτικο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, δείτε εδώ παντού Χριστούγεννιάτικο. Έχω μέχρι και αρκουδάκι.
φουν ντυμένο με Άι Βασίλη στολή και έχει μια καμπάνα. Δηλαδή, έχετε δει τέτοιο πράγμα πουθενά άλλο? Όχι, που το κότσο που βλέπετε. Είμαι κολλημένο με τα Χριστούγεννα. Βεβαίω. Είμαι κολλημένο με τα Χριστούγεννα. Οπότε, εγώ, παιδιά μου, εκτό από το να στολίζω το δικό μου δωμάτιο, το δικό μου χώρο, το δικό μου σπίτι, το δικό μου χωριό, τη δικιά μου πόλη, όχι τέξα, δεν έχω πάει μέχρι εκεί, μέχρι το σπίτι είμαι ακόμα, εντάξει, μην το παραλέμε, λοιπόν. Μ' αρέσει να τραβάω και όλους τους στολισμούς, βέβαια, να τους βλέπω τους στολισμούς, βέβαια, ναι. Και χτες, λοιπόν, παιδιά, πήγα στο μόλι που λέτε, βεβαίως. Επίσης πήγα και στο Πορτοράφτη, αλλά αυτό δεν σε νοιάζει, έτσι το είπα. Πήγα στο μόλι και τράβηξα τέλος πάντων διάφορα πλάνα. Okay. Πολλά πλάνα. Δεν θα λες και πολλά. Διάφορα πλάνα, τέλος πάντων. Τα οποία, παιδιά, προσπάθησα πάρα πολύ, γιατί με αυτά τα πλάνα, εκτός από το γνωστό δείχνουμε πλάνα, θα είναι και ένα tutorial το οποίο πιστεύω να έρθει κάποια στιγμή. Μπορεί να έρθει του χρόνου, ποιος ξέρει. Έχω εγώ πολλές ιδέες τώρα που θα τις βγάλω το θέμα. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα έρθει ένα βίντεο, λοιπόν, το οποίο με αυτά τα πλάνα που τράβηξε εκείνη τη στιγμή, επειδή τα έχω βγάλει ειδικά για αυτό το βίντεο, απλά τα δείχνω και τώρα, θα γίνει ένα tutorial το οποίο θα σας εξηγεί πώς να κάνετε κάποια πλάνα, αν είστε YouTubers. Okay, επειδή έρχεται χειμώνας, το ξέρω, πολύ θα λέτε να κάνετε vlogs πολύ συχνά, οπότε αυτό ελπίζω να έρθει την επόμενη Παρασκευή, Άγγελε. Ναι, την επόμενη Παρασκευή θα. Ναι, μάλλον, μπορεί. Θα δούμε! Λοιπόν. Αυτό. Ναι, επίσης εκείνη τη μέρα, παιδιά, ήμουν τόσο τυχερός, αλλά ταυτόχρονα και τόσο άτυχος. Δηλαδή, θα μου πείτε τώρα πώς γίνεται να είσαι τυχερός και άτυχος. Δεν το ήξερα, χθες το κατάλαβα. Λοιπόν, τώρα λοιπόν στο μόλ, παιδιά, που πήγα, ήμουν μια χαρά. Είδαμε την ταινιούλα, μας περάσαμε ωραία. Τραβήξαμε και τα πλανάκια μας για το βίντεο, όλα καλά που ήταν. Τι δεν έγινε όμως, παιδιά. Τι έγινε και τι δεν έγινε. Άιντε πάλι, παιδιά, μετά άμπλεξα. Λοιπόν. Έγινε το εξής. Λοιπόν, εμείς με κάποιο τρόπο, βασικά όχι με κάποιο τρόπο, όλοι το φωνάζαν βασικά. Δεν είναι με κάποιο τρόπο, δεν χρειάστηκε και πολύ έρευνα να το καταλάβουμε. Μάθαμε ότι εκεί πέρα ήταν ο Γιανούμπα. Ο Γιανούμπα 22, αν δεν το ξέρετε, δεν θα έχω λέξει την περιγραφή. Είναι τόσο διάσημο για να το διαφημίσω καλώ. Τέλος πάντων, και ο It's Only, ούτε από εκεί θα έχετε λήξει την περιγραφή. Παιδιά, είναι τόσο διάσημο να το ψάξετε μόνοι σας. Δεν είναι σαν το κανάλι που μπορεί να το ψάξετε και να βρείτε βίντεο μαρκουδάκια. Okay. Λοιπόν, ησυχάζω. Τέλος πάντων, μάθαμε ότι ήταν στο μόλι. Και παιδιά, ήταν η ώρα που θα φεύγαμε εκεί. Θα φεύγαμε. Πρόσεχε τώρα. Ήταν αργά. Είχαμε δει ταινία. Είχα τραβήξει πλάνο. Είχα αναγκάσει τους πάντες να τραβήξω πλάνο. Δηλαδή, καθυστερούσαμε για να τραβήξω εγώ πλάνο, να μπω σε μαγαζιά. Οκ. Okay. Καλά, δεν τραβήξα πλάνο εγώ μαγαζιά. Απλά να μπω σε μαγαζιά. Οκ. Okay. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και τέλος πάντων, εκείνη την ώρα που το μάθαμε, παιδιά, ήμασταν κοντά να φύγουμε. Πήγαμε να πάρουμε νερό, μπουκάλι για να φύγουμε. Και τι έγινε, παιδιά. Πήγαμε και είδαμε να ανεβαίνει κάποιο από τις σκυλιά μας και να λέει. Και λέει, είδες και εσύ το Γιανούμπα, το Γιανούμπα και τον It's Only. Μετά το ακούσαμε και από άλλους και λέμε, ρε παιδιά, δεν μπορεί να το λένε τη τρελά. Κάπου εδώ στο μόλι θα είναι. Δεν πιστεύω να έχουν πάει όλοι ομαδικό σκοπόλου. Οπότε, παιδιά, εκείνη την μέρα ήταν ο Γιανούμπα 22 και ο It's Only στο μόλι. Και εγώ δεν τους είδα, δηλαδή ήμουν τόσο τυχερός, αλλά ταυτόχρονα και τόσο άτυπος. Μετά, παιδιά, έψαξα όλο το μολ πάνω κάτω, δεν τους βρήκα, παιδιά. Κοίτα, δεν κοίταγα και πάρα πολύ προσεκτικά. Κοίταγα όποιον περνούσε, μεν πήγαινα και σε άλλη σημεία, αλλά δεν τους βρήκα. Κοίταξα, δείτε, εγώ περίμενα ότι φαίνεται με κόσμο. Δηλαδή, λίγο δύσκολο να δεις αυτούς τους δύο μόνους τους σε ένα τόσο μεγάλο μέρος. Θα είχαν έρθει εκεί πέρα για φωτογραφίες, θα είχαν κάνει. Όχι, θα είχαν κάνει μητά απαραίτητα, αλλά πρέπει σε ένα YouTuber, φίλε, να τους δεις μια φωτογραφία. Για πες μου τώρα, καταλαβαίνεις, λέω. Οπότε δεν θα ήταν μόνο του σε καμία περίπτωση. Εγώ κοίταγα και τους μόνους τους, λέω, μπορεί να είναι και μόνο του, ποιος ξέρει. Κοίταγα μόνο σε δύο ρόφους, δεν το έκανα και στους τρεις, εντάξει. Πέντε δεν έχει το μόνο, πώς έχει, δεν το έκανα και στους πέντε, στους δύο. Αλλά μετά δεν ανέβηκε κι άλλο, δηλαδή μόλις είχα κατέβει, φίλε. Και δεν τους βρήκα όμως. Οπότε, παιδιά, συγγνώμη που δεν έχετε βίντεο, δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, δείτε τα πλάνα.
αυτό είναι το βίντεο. Σας άρεσε, κάντε like, subscribe στο κανάλι μου για άλλα τέτοια βίντεο. Πιστεύω το σημερινό βίντεο ήταν ποιοτικό, τέρμα ποιοτικό. Επίσης θα σημειωθεί και περιγραφή, όχι σαν άλλα βίντεο. Αυτό έχει περιγραφή βέβαια. Πάρα πολύ ωραία περιγραφή. Δεν ξέρω αν έχει thumbnail, δεν ξέρω αν ασχολήθηκα. Θέλω να πω, φυσικά και έχω ασχοληθεί. Δεν ξέρω αν έχει thumbnail, πραγματικά παιδιά, δεν ξέρω γιατί είναι Κυριακή. Και αυτό το βίντεο θα δει την επόμενη Παρασκευή, όχι την επόμενη. Την Παρασκευή και ναι, είναι καθημερινές υποχρεώσεις, ξέρετε, δεν μπορώ να φτιάχνω thumbnails. Οπότε, αν προλάβω, θα έχετε thumbnail. Αν δεν προλάβω, μείνετε με το εξώφυλλο, δηλαδή. Γιατί θα σας πειράζει και εσάς. Λοιπόν, τέλος πάντων, να σας πω τι σχεδιάζω. Σχεδιάζω μέσα στα Χριστούγεννα, να το ξέρετε αυτό, να φτιάξω λίγο την αισθητική του καναλιού. Τι θέλω να πω, thumbnail, όχι thumbnail. Ξόφυλλο καναλιού και όλα αυτά τα έχω φτιάξει, είναι κομπλέ. Κονίδιο καναλιού σου φτιάξω λίγο γιατί η μούρη μου δεν είναι και πολύ ωραία. Πλάκαν. Ενώ ρε παιδιά, εντάξει, δεν είναι και πολύ έτσι ωραίο να είναι η μούρη σου στο ξόφυλλο του καναλιού. Οπότε θα το διορθώσω αυτό, θα φτιάξω πάλι, μην ανησυχείτε. Ήδη βλέπετε, δεν ξέρετε αυτό το intro πόση ώρα πήρε. Μην μου πείτε το έκανε με εφαρμογή. Παιδιά, με κούρασε πολύ αυτή η εφαρμογή που έφτιαξα το intro. Δεν είναι intro maker και τέτοια που βρίσκονται κάποιοι. Εγώ έχω μπει σε site. Το οποίο, παιδιά, δεν ξέρετε τι μου πήρε. Μου ζήταγε τα βρω από εκατομμύρια πράγματα. Ό,τι θες είχε. Μετά έφαγα ώρες να βρω τι εικονίδιο να βάλω στο τέλος. Ήταν τέρμα creepy αυτό. Μου ζήτησε να φτιάξω. Τι να κάνω, ρε παιδιά, κι εγώ. Οπότε αυτό. Λοιπόν, σχεδιάζω μέσα στα Χριστούγεννα να φτιάξω thumbnails για τα περισσότερα βίντεο. Okay. Να υπάρχουν thumbnails, δεν θα είναι, μπορεί να μην είναι ξεχωριστά για το καθένα, μπορεί να είναι ρε παιδί μου σαν σειρά ένα πράγμα. Δηλαδή να υπάρχουν, να υπάρχουν τρία εξώφυλλα. Ας πούμε γι' αυτό να είναι βίντεο συζήτηση. Να υπάρχει ένα τέτοιο εξώφυλλο, να το βάζω σε κάθε βίντεο συζήτηση. Να υπάρχει ένα εξώφυλλο για τα vlogs. Δηλαδή κάπως έτσι. Έστω αυτό, εντάξει, δεν είναι και κάτι, αλλά έστω αυτό να υπάρχει. Okay. Αυτά. Εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.